Κύριε Λεονταράκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κυρία Λουτζεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για μια φορά. Δύο πρώτες κουβέντες για αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα πούμε την επόμενη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να έρθει η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα γενικότερα και να δώσει μια λύση. Είναι πολιτική απόφαση, δεν χωράει, δεν υπάρχει, δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Δυστυχώς το τραπεζικό σύστημα σε συνεργασία με το πολιτικό σύστημα έχει ενεργοποιήσει μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας ουσιαστικά, διότι μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες. Αν σκεφτούμε το γεγονός δημοσιευμάτων πρόσφατα, αλλά είναι μια πραγματικότητα, αν τρέξετε στις ιστοσελίδες που διενεργούν επιστηριασμό, μιλάμε για πάνω από 700.000 ακίνητα, πρώτες κατοικίες, επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που στήθηκαν με αίμα, επιχειρήσεις που σπουδάζουν και συντηρούν οικογένειες. Ξέρετε, κύριε Λεονταράκη, ένας παραγωγός πρόσφατα είπε στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, τις προηγούμενες ημέρες πρέπει να ήταν, ότι εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, ένιωσα φόβο, τρομοκρατήθηκα, όταν είδα, κάνοντας μια βόλτα, θα το πω εγώ, η περιήγηση μέσα στο διαδίκτυο, ότι υπάρχουν και διαφημιστικά με τα πόσα σπίτια πληστηριάζονται στο Ηράκλειο. Με τη φωτογραφία των σπιτιών, με την τιμή των σπιτιών. Και εκεί λέει τρομοκρατήθηκα. Κυρία Λουτζεράκη, αν μου επιτρέπετε, και μάλιστα τα διαφημίζουν ως ευκαιρίες. Δηλαδή, πραγματικά το αίμα, ο κόπος των ανθρώπων, οι οικογενειών, οι οποίες θα πεταχθούν στον δρόμο. Δεν υπάρχει πρόνοια για αυτές τις οικογένειες, κυρία Λουτζεράκη. Είναι νόμος του κράτους, δυστυχώς. Και όμως το διαφημίζουν σαν ευκαιρίες. Να μην κάτσουμε να συζητήσουμε, δεν είναι και δουλειά μας άλλωστε, δεν είμαστε νομικοί, το πώς στήθηκαν αυτές οι εταιρείες, τα fund, οι servicers, έτσι ώστε να δημιουργούν πληστηριασμούς και σε τι ποσοστό αγοράστηκαν αυτά τα δάνεια. Διότι πρόσφατα μάθαμε και ακούσαμε ότι οι τράπεζες ουσιαστικά τα κόκκινα δάνεια τα έχουν πετάξει από πάνω τους. Άρα πλέον ουσιαστικά και με την απόφαση του Αριού Πάγου της περασμένης εβδομάδας που δίνει το δικαίωμα σε fund, σε servicers να διεργούν πληστηριασμούς. Χωρίς έλεος, επιτρέψτε μου κυρία Λουτζεράκη, πραγματικά χωρίς έλεος. Είναι πάνω από 700.000 ακίνητα. Οποιοδήποτε και ο πλέον, ας το πούμε, άνθρωπος ο οποίος δεν πείθεται εύκολα ή μπορεί να μας ακούει υπερβολικούς, θα πρέπει να ανατρέξει. Είναι νόμοι του κράτους, είναι αποφάσεις του κράτους. Δυστυχώς οι οικογένειες θα πεταχθούν στον δρόμο και δεν υπάρχει μέρημνα. Είτε επειδή χρωστάει εισόδηση στην τράπεζα, είτε επειδή χρωστάει στην εφορία. Δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας προς κατοικίας. Δυστυχώς ο νόμος καλύτερα έχει παρέλθει που τουλάχιστον παρήχε μια υποτυπώδη στοιχειώδης προστασία της πρώτης κατοικίας. Άρα εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει το πολιτικό σύστημα να έρθει και να δώσει μια λύση. Εάν το θέλει φυσικά, εάν δεν το θέλει, απλά να βγει να το πει δημόσια. Κύριε Λεονταράκη, αυτή σας την πρόταση με εδώ και 7 χρόνια, η οποία δεν συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καλή ώρα παρά ποτέ έρχεται. Δεν θέλω να το σχολιάσετε αυτό αν δεν θέλετε, αλλά εσείς το κρίνετε. Την έχετε αλλάξει, δηλαδή έχετε προσθέσει πράγματα? Όχι, έχει αλλάξει κάτι? Δεν έχω προσθέσει όσον αφορά την επιστολή. Είναι η ίδια το πρόβλημα. Μάλιστα είναι και εντονότερο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν συμβεί τέρατα πράγματα και τέρατα σημεία και τέρατα τα τελευταία 7 αιτία. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ίσως τότε κάποιοι να μου φανταζόταν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μιλάμε για πρώτες κατοικίες ή να μιλάμε για ένα τσουνάμι πληστηριασμών. Όμως πραγματικά, επειδή θεωρώ ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, και έτσι είναι κιόλα, είναι κομμάτι της κοινωνίας, προερχόμαστε από την κοινωνία της Κρήτης. Άρα θα πρέπει σε τέτοια μεγάλα ζητήματα και να έχουμε και άποψη και να είναι και καταγγελτική και να ζητάμε και λύσεις. Θέλω να πιστεύω ότι όχι μόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, σύσσωμη αυτοδιοίκηση γενικότερα, το ένα Περιφερειακό Συμβούλιο μετά το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και πάει λέγοντας, να αποτελέσει έναν άφωμα. Δεν ομοθετεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Λουγεράκη, δεν λαμβάνει αποφάσεις, όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να αποτελέσει έναν άφωμα. Μιλάμε για πρώτες κατοικίες, κύριε Λουγεράκη. Και όσον αφορά τώρα κάποιο θα μας πει ότι ίσως προστατεύεται στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και καμιά φορά είναι και φορείς οι οποίοι ασκούν την εξουσία. Αυτοί είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, καταλάβατε.
Είπαμε ότι θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε την επόμενη μέρα της συνεδρίασης, εφόσον έχουμε και αυτό το ψήφισμα. Αλλά ακούγοντας από τους παραγωγικούς φορείς, κύριε Πελεονταράκη, ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπήρξε αυτό το αίτημα για να μπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνει μια πανελλήνια κινητοποίηση. Μπράβο. Και από την αυτοδιοίκηση της υπόλοιπης χώρας, πρώτου και δεύτερου βαθμού, έτσι ώστε να ενταθούν οι πιέσεις. Αυτός είναι ο στόχος όντως? Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Αντζηράκη. Θέλω να πιστεύω πραγματικά δεν έχει ούτε απόχρωση, ούτε προσωπική απόχρωση, ούτε κομματική απόχρωση, ούτε κάτι το οποίο μπορεί να υποκρύπτει κάτι άλλο στην πορεία. Προς Θεού, μακριά από μένα αυτά. Και μάλιστα και η Λαϊκή Συσπήρωση, και μπράβο ότι έχει καταθέσει επίκαιρη επερώτηση, ουσιαστικά να αποφασίσουμε για ένα ψήφισμα, να υπάρξει ένα συγκερασμό, μια κατάληξη όλων των φορέων, του ΕΒΕΝΗ, του Εργατικού Κέντρου, του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλων των παρατάξεων. Θα πρέπει οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου να έχουν άποψη επί τούτου. Έτσι ώστε το ψήφισμα να ουσιαστικά να εκπροσωπεί όλο το φάσμα των ανθρώπων που πραγματικά κινδυνεύουν να πεταχτούν στον δρόμο και των επιχειρήσεων που θα αλλάξουν χέρια. Διότι θα αλλάξουν, κύριε Λουδηράκη. Μην κοροϊδευόμαστε. Να εκφράζει το ψήφισμα αυτό λοιπόν είναι στο χέρι του Περιφερειακού Συμβουλίου και θεωρώ ότι θα σταθεί στο ίδιο των περιστάσεων να εκφράζει όλη την κρίση ουσιαστικά. Και όπως είπατε και εσείς, εύχομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι και άλλα περιφερειακά συμβούλια θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει ένας αντίλογος. Mm-hmm. Βλέπετε τι συμβαίνει στην Γαλλία το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Για δύο χρόνια ουσιαστικά, για δύο χρόνια αύξηση του ορίου ταξιοδότησης, βλέπετε τι συμβαίνει. Εδώ πραγματικά θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Με δύο κουβέντες τα λέτε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, κύριε Μητσοτάκη, να είστε καλά. Πραγματικά, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο, ξαναλέω, θα σταθεί, πρέπει και θα το κάνει στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ανοιχτό άλλωστε στον κόσμο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πρέπει αύριο να φύγει ένα μήνυμα από την Κρήτη. Διότι η Κρήτη πάντα ήταν πρωτοπόρα και σε αγώνες, αν το θέλετε, αλλά και στα δίκαια του λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.